Όχι, δεν βρισκόμαστε στις ειδικές διαδρομές του Rally Monte Carlo, ούτε έχουμε στη διάθεσή μας την αγωνιστική εκδοχή του Skoda Fabia Rally 2, όσο και το θέλαμε. Έχουμε ταξιδέψει μέχρι τη Φθιώτιδα και έχουμε έρθει σε κλασικές ασφάλτινες ειδικές διαδρομές όπως ο Μπράλος και η Παύλιανη. Οδηγούμε την έκδοση Monte Carlo της 4ης γενιάς του τσέχικου Super Mini, μια εκδοχή η οποία έχει ιδιαίτερη έμφαση στα σπορ δυναμικά χαρακτηριστικά αλλά και το κορυφαίο επίπεδο εξοπλισμού. Η Skoda έχει ισχυρή παράδοση στους αγώνες και συγκεκριμένα στα ράλι. Δεν είναι τυχαίο πως και σήμερα στο WRC πρωταγωνιστεί με τη Fabia και συγκεκριμένα στην κατηγορία Rally 2. Τώρα μέρος αυτής της παράδοσης της τσέχης εταιρείας περνάει και στα μοντέλα παραγωγής και συνήθως στα αυτοκίνητα που φέρουν το διακριτικό RS. Στο αμάξωμα της Fabia έχει να εμφανιστεί όμως πάνω από μια δεκαετία. Βλέπετε από το 2011 ανασαρίστηκε μια έκδοση με το χαρακτηριστικό Monte Carlo, η οποία από τότε και μέχρι και σήμερα τοποθετείται στην κορυφή της γκάμας του τσέχικου best-seller. Και από σχεδιαστικής πλευράς δεν πρόκειται για ένα σκληροπυρηνικό hatchback, αλλά οφείλουμε το αναγνωρίσουμε ότι διαφέρει σημαντικά από τα υπόλοιπα μοντέλα της γκάμας. Γι' αυτό σε μεγάλο βαθμό ευθύνονται τα διάφορα αεροδυναμικά βοηθήματα, όπως τα στοιχεία στο κάτω μέρος του εμπρός προφυλακτήρα, τα πλαϊνά μαρσιέ, η αεροτομή στην πέμπτη πόρτα και ο εντυπωσιακός πίσω διαχύτης. Η μεγάλη τροχή σε διάσταση 18 ιντσών και μάλιστα σε μαύρη απόχρωση ταιριάζουν αρμονικά με το σύνολο, ενώ τα αφημέ τζάμια δένουν με τις υπόλοιπες σκουρόχρωμες λεπτομέρειες γύρω από το αμάξωμα. Τώρα απλά τα λογότυπα Monte Carlo στα εμπρός φτερά έρχονται για να επαληθεύσουν την ταυτότητά του. Σε κάθε περίπτωση, η εικόνα του σε προδιαθέτει ευχάριστα, εκπέμποντας δυναμισμό. Και για να μην χάνετε κανένα από τα βίντεό μας, κάντε τώρα εγγραφή στο κανάλι μας στο YouTube. Οι σπορ καταβολές είναι διάκριτες και μόλις περάσει την καμπίνα των επιβατών. Το πρώτο πράγμα που θα παρατηρήσεις είναι τα τύπου μπάκετ μονοκόμματα καθίσματα, το οποίο εκτός από εξαιρετικά σε όψη, προσφέρουν και πολύ καλή πλευρική στήριξη. Επιπλέον, συναντάμε διάφορες περίπτωση τοποθετημένες κόκκινες πινελιές σε διάφορα σημεία της κεντρικής κονσόλας και στο εσωτερικό, αλλά και τμήματα από αθρακόνημα. Στη sport διάθεση συμβάλλει φυσικά και το τριάκτινο sport τιμόνι flat bottom με τυχόν στεφάνι. Κάτι που αξίζει να σημειώσουμε τέλος είναι ότι η συγκεκριμένη ψηφιακή απεικόνηση με τα δυναμικά χαρακτηριστικά τοποθετείται μόνο στην έκδοση Monte Carlo. Χαρακτηριστικά όπως η πολύ καλή ποιότητα κατασκευής, η σύγχρονη εικόνα της καμπίνας, η άθονη χώρη στο εσωτερικό και ο κορυφαίος βαθμός πρακτικότητας είναι στοιχεία που διατηρούνται στο ακέραιο και στην έκδοση Monte Carlo. Σε κάθε περίπτωση, το πακέτο εξοπλισμού που τη συνοδεύει είναι υπερπλήρες και πιο πλούσιο από την πλειονότητα των εκδόσεων της Fabia, στοιχείο που δικαίως την τοποθετεί στην κορυφή της γκάμας της. Η έκδοση Monte Carlo είναι διαθέσιμη με δύο κινητήρια σύνολα. Συγκεκριμένα με τον 1000 TSI των 110 ύπων και τον 1500 με τους 150. Εμείς σήμερα οδηγούμε αυτή την ισχυρότερη εκδοχή, η οποία μάλιστα συνδυάζεται αποκλειστικά με το αυτόματο κυβότιο διπλού συμπλέκτη των 7 σχέσεων DSG. Ο κινητήρας με την τεχνολογία ενεργών κυλίνδρων μόνο άρρωστο μας είναι, αφού τον έχουμε δοκιμάσει σε διάφορα μοντέλα του Group. Στην περίπτωση της Fabia Monte Carlo των 1360 κιλών, εξακολουθεί να διακρίνεται για την γραμμικότητα και την γεμάτη αίσθηση που προσφέρει στον οδηγό. Σε αυτό βέβαια συμβάλλει και το αυτόματο κυβότιο το 7 με την σχετικά πυκνή κλιμάκωση. Τα 250 νοτόμετρα ροπή, τα οποία είναι διαθέσιμα από τις 1500 στροφές, τις χαρίζουν ζωντάνια από χαμηλά, ενώ είναι ιδιαίτερα εντυπωσιακό ότι αποδίδει και επιταχύνει θετικά μέχρι τις 6.500 στροφές ανά λεπτό. Είναι χαρακτηριστικό ότι για τα πρώτα 100 χιλιόμετρα αποστάση χρειάζονται 8 δευτερόλεπτα. Ιδιαίτερα θετικό με τον 1500 κινητήρα είναι ότι εκτός από πολύ καλές επιδόσεις προσφέρει και καλές τιμές κατανάλωσης. Μέσα στην πόλη και κάνοντας χρήση του προγράμματος Eco και Normal, είδαμε τιμές που κοιμάθηκαν κοντά στα 6 με 6,5 λίτρα. Μάλιστα, ακόμα σε πιο σβέλτο ρυθμό, οι τιμές δεν εκτοξεύτηκαν, με μια μέση τιμή να κυμαίνεται γύρω στα 7,5 λίτρα 100. Με δεδομένο το γεγονός ότι δεν πρόκειται για μια σπορειδική έκδοση ή ένα hot hatch, η Fabia Monte Carlo διατηρεί στο έπακρο όλα τα στοιχεία που έχουμε παρατηρήσει και στις μικρότερες εκδόσεις. Δηλαδή είναι πολύ άνετη και έχει εξαιρετική ποιότητα κύλησης. Τώρα η έκδοση που οδηγούμε είναι φωτιασμένη με το προαιρετικό πακέτο Sport Hatch Control, το οποίο μεταφράζεται σε χαμηλότερο κατά 15 χιλιοστά αμάξωμα,
αλλά και πιο σφιχτά ελαττήρια. Η διαφορά είναι εμφανής, αφού έχει την τάση να διαβάζει περισσότερο τις ανομαλίες του δρόμου, χωρίς όμως να γίνεται ενοχλητική για τους επιβάτες. Η συγκεκριμένη ρύθμιση της ανάρτησης έχει αυξήσει τα περιθώρια πρόσφυσης, ενώ έχει βελτιώσει και την αίσθηση που προσφέρει στον οδηγό. Το στιβαρό και άκαμπτο πλαίσιο σου εμπνέουν εμπιστοσύνη να κινηθείς πολύ γρήγορα, ενώ αποδεικνύεται εξαιρετικά αποτελεσματική. Μάλιστα, η τάση του πίσω μέρους να ελαφρώσει στα γλιστερά κομμάτια προσθέτει και το στοιχείο της ευχαρίστησης και το διασκεδαστικό παράγοντα που λέμε καμιά φορά. Τώρα, όσον αφορά το σύστημα διεύθυνσης, αυτό έχει σχετικά καλή πληροφόρηση, ενώ και το επιθυμητό βάρος. Τα φρένα από την πλευρά τους αποδεικνύονται αποδοτικά και δύσκολα δείχνουν σημάδια κόπωσης. Όσον αφορά το αυτόματο κυβότιο διπλού συμπλέκτη, σχετικά έχει καλή απόκριση, αν και στα κατεβάσματα στη γρήγορη οδήγηση διαπιστώνεις ότι καθυστερεί. Αυτό που μας έλειψε περισσότερο είναι τα paddles πίσω από το τιμόνι, τα οποία στη χειροκίνητη λειτουργία θα βοηθούσαν σε σβέλτο ρυθμό. Η Skoda Fabia Monte Carlo δεν είναι ένα καθαρό MGTI ή hot hatch. Πρόκειται για την πιο ολοκληρωμένη εκδοχή του τσέχικου Super Mini, με ένα ιδιαίτερα πλούσιο πακέτο εξοπλισμού, στοιχείο το οποίο δικαιολογεί εν μέρει και το αυξημένο κόστος κτίσης. Επιπλέον, σχεδιαστικές πινελιές ενισχύουν τα δυναμικά της χαρακτηριστικά, ενώ μηχανολογικές αναβαθμίσεις θα σε αποζημιώσουν να ζητήσεις το κάτι παραπάνω, αφού αποδεικνύεται ευχάριστη και αποτελεσματική, όντας και η πιο σπόρη εκδοχή της Fabia σήμερα.